είχαμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε το θέμα το κρίσιμο που αφορά το μέλλον της Ευρώπης και τις διαδικασίες μετασχηματισμού και την πορεία της συζήτησης, τον οδικό χάρτη που θα μας οδηγήσει σε αυτές τις προτινόμενες αλλαγές. Είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε το Brexit και τις διαπραγματεύσεις, την πορεία των διαπραγματεύσεων, το μεταναστευτικό ζήτημα, βεβαίως πολύ σημαντικό, θα μας απασχόλησε τα προηγούμενα χρόνια, θα μας απασχολήσει και στο μέλλον, καθώς είναι ίσως ένα από τα πιο σημαντικά προβλήματα της επόμενης μέρας. Και βεβαίως κουβεντιάσαμε χθες βράδυ αναλυτικά και την σχέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία. Εξέφρασα την ανησυχία μου για το γεγονός ότι παρά την αποτελεσματική σε μεγάλο βαθμό συμφωνία, δύσκολη όμως συμφωνία με την Τουρκία, οι ροές υφίστανται ακόμα, σε πολύ μικρότερο βαθμό βεβαίως, αλλά υφίστανται. Ως εκ τούτου θα πρέπει να διατηρούμε την εγρήγορσή μας και να βρούμε έναν τρόπο πιο άμεσης και πιο αποτελεσματικής διαχείρισης των ροών σε μια κατεύθυνση βέβαια που δεν θα διαρριγνύει το πλαίσιο των αξιών μας. Σε αυτή την κατεύθυνση συζητήσαμε τόσο τη δυνατότητα μελλοντικής ενίσχυσης των χωρών προέλευσης των προσφύγων και των μεταναστών, τις διπλωματικές πρωτοβουλίες για να τερματιστεί η κρίση στις χώρες αυτές, να τερματιστούν οι πόλεμοι και οι συγκρούσεις, όσο όμως και την άμεση διαχείριση, όπου είχα την ευκαιρία να καταθέσω κάποιες προτάσεις για την πιο αποτελεσματική διαχείριση των προσφυγικών ροών. Αποφασίσαμε να έχουμε μια στάση ψύχρεμη, αλλά και αυστηρή ταυτόχρονα απέναντι στην Τουρκία. Αυστηρή διότι είναι φανερό πως υπάρχουν αποκλίσεις από τα προαπαιτούμενα προκειμένου να προχωρήσει η σύγκληση. Υπάρχουν παραβιάσεις στο Αιγαίο πολύ σημαντικές καθημερινά, τις οποίες επισήμανα, αδυναμία επίλυσης του Κυπριακού, αλλά και απομάκρυνση από το πνεύμα της Κοπενχάγης. Συνεπώς, το μήνυμά μας προς τη γείτονα είναι ένα μήνυμα αυστηρό, ταυτόχρονα όμως και ψύχρεμο. Υπό την έννοια ότι συνεχίζουμε να πιστεύουμε την μεγάλη σημασία της διατήρησης της ενταξιακής προοπτικής και της ενταξιακής πορείας. Και ταυτόχρονα δίνουμε ιδιαίτερο βάρος και ιδιαίτερη σημασία στην συνεργασία μας με την Τουρκία για την διαχείριση της προσφυγικής κρίσης, ενός παγκόσμιου προβλήματος, στο οποίο μάλλον η Τουρκία έχει έναν ιδιαίτερο ρόλο. Η είδηση είναι ότι συμφωνήσαμε, παρά το ότι υπάρχουν διαφωνίες ως προς την ουσία, ότι μέχρι τον Ιούνιο πρέπει να πάρουμε κρίσιμες αποφάσεις. Εγώ ζήτησα αυτή η συζήτηση να μην διεξαχθεί και κλεισμένο των θυρών. Να είναι διαφανής, οι προτάσεις να κατατίθενται ανοιχτά και η συζήτηση να διεξαχθεί και με την παρουσία του λαϊκού παράγοντα, υπό την έννοια του ότι πρέπει στις χώρες μας, αλλά και ανοιχτά μέσω των νέων τεχνολογιών, του διαδικτύου, αυτό το διάλογο να τον διεξάγουμε με τρόπο ανοιχτό, δημόσιο, διαφανή και διαδραστικό. Οι Ευρωπαίοι πολίτες πρέπει να συμμετάσχουν στη συζήτηση που αφορά το μέλλον τους και την επόμενη μέρα της θεσμικής συγκρότησης και λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.